παρακαλώ. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Για σένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Πολύ καλησπέρα. Την πρώτη της συνέντευξη μετά τη Eurovision έδωσε η Μαρίνα Σάτι στη Λάιφο και μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια του πατέρα της. Πέθανε ο μπαμπάς μου και πήγαμε στην Κομωτινή γιατί δεν υπάρχει μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Αθήνα. Τότε που με κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι και έλεγαν ότι δεν τους μίλησα, πήγαινα στην κηδεία, σε ένα νεκροταφείο που είναι μακριά. Ο μπαμπάς μου είναι θαμμένος εκεί. Δεν είναι στην Αθήνα και δεν μπορώ να τον επισκεφθώ αύριο αν θέλω. Και ενώ σκέφτομαι ότι είναι εκεί, μακριά μόνος του, με έχει στοιχειώσει αυτή η σκέψη και αυτή η εικόνα. Ξαφνικά κοιτάζω δίπλα του και βλέπω πάρα πολλούς τάφους με την ίδια ημερομηνία θανάτου. 26 Πέμπτου Συρία. Ήταν άνθρωποι που πνίγηκαν σε ναυάγιο και τους μετέφεραν όλους εκεί, σε κάτι τάφους μισό μέτρο. Κοιτάζω από την άλλη 9 Πρώτου Αφγανιστάν. Άνθρωποι που πνίγηκαν σε άλλο ναυάγιο. Δεν ξέρω αν με έχει στοιχειώσει πιο πολύ η εικόνα του μπαμπά μου που εμφανίζεται κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου ή αυτό που συνέβαινε δίπλα του. Είναι ο μπαμπάς μου εκεί, μακριά, για χύψη λόγους, με ένα κάρο άλλους ανθρώπους που τους έχουν γκρουπάρει και αυτούς εκεί πέρα, μακριά. Κάπως το Αχ Θάλασσα για μένα ήταν αυτή η εικόνα. Παράλληλα, σχολίασε αν έχει σχέση με πολιτικούς και κόμματα. Δεν έχω σχέση με πολιτικούς και κόμματα καμία. Δεν είμαι κανενός. Το ότι δεν θέλω να πεθαίνουν παιδάκια και να βλέπω τάφους 50 εκατοστών δίπλα στον μπαμπά μου που είναι 65 χρονών δεν με καθιστά υπέρ ή κατά κάποιου. Καλός ή κακός έχω ένα background και αυτό το πράγμα νιώθω ότι αυτομάτως με τοποθετεί κάπου. Πάντως όχι σε κόμματα. Τέλος, σχολίασε αν το mixtape ήταν απάντηση στους επικριτές της. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν, ειλικρινά. Ακόμα και το mixtape δεν ήταν προσωπική απάντηση σε κανέναν. Ήταν ένα big picture commentary και για μένα όσο συνέβαιναν όλα αυτά. Γιατί αυτά τα τραγούδια τα ξεκίνησα από τον Νοέμβριο. Είχα γράψει πολλές ιδέες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το Eurovision και η ηχογράφηση των κομματιών ήταν το playground μου εκείνη την περίοδο. Μου είπαν ότι είμαι αγενής, ότι είμαι απροσάρμοστη. Ο καθένας, για να παρουσιάσει το αφήγημά του, μπορεί να στάθηκε και να απομόνωσε ό,τι ήθελε. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά. Φάρσα στην πρώην σύντροφό του Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε σε νέο βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Έχω ένα πρόβλημα. Πλημμύρισε το σπίτι. Ποιο σπίτι, παιδί μου? Εκεί που μένω. Και τι θες να κάνω? Να με φιλοξενείς για μια εβδομάδα. Α, καλά, εντάξει. Τι? Ας καλά, παιδί μου. Όχι. Τι άκυρο ήταν αυτό τώρα? Γιατί όχι? Έλα μόνο με σβλακίσεις τώρα. Έτσι θα με έπαιρνε. Σε μένα θα έπαιρνε αν πλημμύρισε. Πού θα κοιμηθώ, μπορεί να μου δώσει μια λύση? Τόσα λεφτά είσαι, πήγαινε και σε Airbnb. Σε πάρω τηλέφωνο, δεν είμαι από κάτω. Εντάξει. Αν και έχω κλειδιά, να ξέρει. Έχει να μου τα δώσει πίσω τα κλειδιά. Μια ζωή έκανε του κεφαλιού, αγόρι μου. Οπότε. Τι να σου πω τώρα εγώ. Τη σχέση της με την κόρη της αλλά και το γαμπρό της φαίνεται να έχει αποκαταστήσει η Άντζελα Δημητρίου. Η lady του λαϊκού τραγουδιού ανήρτησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο φαίνεται να κρατά το χέρι της εγγονής της γράφοντας τη λεζάντα «Η δύναμη της ζωής μου». Μια ανάρτηση κόλαφο έκανε η Ζέτα Θεοδωροπούλου μετά το χωρισμό της με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο, έπειτα από αρκετούς μήνες που φημολογούνταν ότι ο γάμος της με τον ποδοσφαιριστή περνάει κρίση, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της. Στην ανάρτησή της κάνει λόγο για την ύπαρξη τρίτου προσώπου στο γάμο τους εδώ και αρκετούς μήνες, τονίζοντας μάλιστα πως όλο αυτό το διάστημα δεν είχε καμία στήριξη από εκείνον και πως ο ίδιος προσπαθούσε να τη βγάλει τρελή παρά τις αποδείξεις που είχε. Παλεύω καθημερινά για τη σωματική και ψυχική μου υγεία, αλλά και με 3 αυτοάνωσα που έχω αποκτήσει από στεναχώρια και μείον 5 κιλά που έχω χάσει. Ταυτόχρονα μεγαλώνω μόνη μου 3 παιδιά και τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για αυτά και ένα σπίτι. Όλους αυτούς τους μήνες δεν είχα ποτέ ένα ξεκαθάρισμα από μεριάς του, έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να μπουν στο προφίλ του Παναγιώτη Ταχτσίδη και να σχολιάσουν αρνητικά τη στάση του σαν σύζυγος και πατέρας. Ντροπή σου. Δεν σκέφτηκες καν τα 3 παιδιά σου. Και απορώ πως γίνεται να βαρέθηκες μια τόσο πανέμορφη γυναίκα. Καλά σου έκανε και σε ξεφτύλισε. Θες να μου λέγεσαι και πατέρας. Ήταν ένα από τα πολλά αρνητικά σχόλια που έλαβε. Οι Rainbow Mermaids, Mystic Van Rouge και η Κατίνα Μπέλα ένωσαν τις γοργονοουρές τους και έκαναν drag queen makeover στη Σοφία Μουτίδου. Θα πάμε να κάνουμε τη Σοφία Μουτίδου drag queen. Αυτή
είναι η Σοφία Μουτίδου. Ναι. Όποιος είπε ότι δεν είναι, να φύγει από εδώ. Νιώθω τον εφησυχασμό του απέναντι με το δικό μου πάχος, πόσο ησυχάζει η δική του ζωή, εφόσον εγώ έχω ένα ελάττωμα εξωτερικό κατά τη γνώμη του. Και παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαμε το μέσο να κάνουμε hate comment, τι κάνουν. Πήγαινα στην εκκλησία και αυτό να παίξω και κάναν τα ίδια. Εγκυμοσύνη τώρα. Μαμά ήθελε να γίνει. Όχι, δεν ήθελα να γίνω μαμά, δεν είχα τέτοιο σχέδιο. Γι' αυτό και άργησα. Έγινα 36,5. Θέλω να πω άργησα με την έννοια τουλάχιστον τα δικά μου τα χρόνια ήταν άργητα. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Προέκυψε και δεν ήμουνα και φτιαγμένη για πολύ μαμά. Γι' αυτό έκανα ένα. Έγινε μαμά με το δικό σου τρόπο. Ένα και καλό. Ωραία φιγούρα. Πρωτηρίωμα. Εντυπωσιακό. Ωραία. Λοιπόν, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Με τι να πρώτο ξεκινήσουμε? Με Μαρίνα Σάτι. Με τη Μαρίνα Σάτι. Έδειξε πολλά θέματα η Μαρίνα στη συνέντευξή της στη Life, ότι διάβασα όλη. Μεγάλη επιτυχία της Life φυσικά που εμπιστεύτηκε. Και στον Τάσο Πρεκουλάκη. Το θέμα με το νεκροταφείο με των μουσουλμάνων έχει βέβαια πολλές προεκτάσεις, γιατί σε όλα τα νεκροταφεία υπάρχουν χώροι για να ταφούν άνθρωποι άλλων θρησκευμάτων. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό αυτό, γιατί στέλνονται αυτή η επιλογή. Ναι, υπάρχουν. Δεν το ξέρω. Ναι, όχι. Όλα τα δημοτικά νεκροταφεία έχουν χώρο για μη χριστιανούς. Καλά. Για να το είπε η κοπέλα. Όχι, δεν είναι το αφισβητώ, αλλά έπρεπε να πάει εκεί επειδή υπάρχει. Είναι περιορισμένος ο χώρος όμως που δίνεται. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή, αυτό. Όχι, γιατί το λέω, γιατί είναι πολύ... ένα πολύ σημαντικό θέμα που ανοίγει με αφορμή αυτό. Και υπάρχει για ένα... να το λέει όμως ότι δεν γινόταν αλλιώς και έπρεπε λόγω μουσουλμανικής καταγωγής. Πηγαίνουν στη Θράκη. Υπάρχουν μουσουλμανικά νεκροταφεία. Άρα. Συγγνώμη λίγο, μπορώ να πω κάτι, γιατί από προσανατολίστηκα. Όταν ένας άνθρωπος φύγει αυτό το θέμα, να αλλάξουμε λίγο και τη μουσική, όλα τα άλλα, δηλαδή αυτές οι εικόνες που με αυτή την περιγραφή και την απάντησή της μας έδωσε, όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει Eurovision, δεν υπάρχει το τραγούδι, δεν υπάρχει σκηνοθεσία, δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσεις αυτή την εικόνα. Αυτό έδειξα και εγώ. Το ότι, όπα, ναι, ήθελες έτσι να ξεκινήσεις, συγγνώμη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μένεις αυτό, σιωπάς και δηλαδή όχι μόνο γιατί έχασε τον παπά της και από μόνο του. Όλο το είναι τεράστιο που λες. Είναι και αυτό, ότι δίπλα στον πατέρα μου υπάρχουν τάφοι 50 εκατοστών που εκεί μέσα είναι παιδιά. Αυτό είναι ένα βίωμα τώρα, που ναι. έχει πλέον, γιατί δεν είναι απλά μια εικόνα, είναι κάτι που έχει βιώσει. Μας. Και από τη στιγμή που το θίγει και μόνο σαν εικόνα, σιωπάς και μένεις σε αυτή την εικόνα. Γιατί πέρα του προσωπικού της πόνου, μεταφέρει μία εικόνα που πρέπει να αφορά όλους μας. Και όλα τα άλλα μετά είναι πάρα πολύ μικρά, θεωρώ, νομίζω, έτσι για τη συνέντευξή της. Ναι, μα ούτως ή άλλως... Δεν έχει να κάνει επιτυχία με την, ότι είναι το πρόσωπο που όλοι θα θέλανε, γιατί έχουν δημιουργηθεί 100 θέματα που αφορούν και στο lifestyle. Αυτό είναι επικεφαλίδα, είναι ο τίτλος και τελειώνει. Και ήταν μια εκεί. Πολύ ωραία απάντηση εκ μέρους της, γιατί λέει ότι δεν έχω καμία σχέση ούτε με πολιτικούς ούτε με κόμματα. Ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδα, βίωσα. Ξεπερνά οτιδήποτε άλλο. Ποτέ δεν έγινε συζήτηση για το αν. Πώς δεν έγινε με το Χασμουριτό, έγινε. Ότι ήταν πολιτική τοποθέτηση, γι' αυτό και απαντάει. Με αφορμή αυτό τα λέει. Δεν είναι όμως χρωματισμένη αυτή η τοποθέτηση. Όχι. Απλά ήταν, γι' αυτό έκανε την αναφορά αυτή. Ότι χαρακτηρίστηκε ως πολιτική τοποθέτηση μιλάμε... από κάποιους και λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτική. Μιλάμε για μια τεράστια όμως συνέντευξη που μέσα εκεί πραγματικά λέει και ξαναλέει πολλές φορές ότι καλός ή κακός έχει ένα συγκεκριμένο background, που αυτό για κάποιους μπορεί να την τοποθετούν κάπου, κάτι ή να λένε. Έχει δώσει τις απαντήσεις της με το δικό της τρόπο, πραγματικά με το δικό της τρόπο, γιατί σου λένε τεράστια η συνέντευξη. Πραγματικά. Δεν ρωτήθηκε λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι είχε τεθεί ως όρο. Γιατί βέβαια το ότι έγινε στη LIFO παίζει ρόλο. Η LIFO έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Που και φαντάζομαι ότι δεν θα ρώταγε λεπτομέρειες. Είναι ουσιαστικό. Όλα ναι. τα άλλα είναι μικρά, ξαναλέω. Ναι. Ή θα έπρεπε να είναι. Καταλάβαμε ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι 5 χρονών. Καταλάβαμε ότι τα αγόρια. Έκανε ό,τι ήθελε, γιατί βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και βίαστα από τη Βαλαβάνη. Και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την παιδικότητα, δεν το λέω ειρωνικά το 5 ετών, έχει μία παιδικότητα, καταφέρει να έχει και μία καλή σχέση με τον άλλον. Δηλαδή γίνεται. Πώς κάτι παρενήρου. Δηλαδή είχε μία παιδικότητα μέσα στη σχέση. Και δεν πώς... είχε μία οριμότητα. Εγώ θα το ευχηθώ να μην μεγαλώσει κιόλας. Εγώ θα το ευχηθώ να μην μεγαλώσει κιόλας. Εγώ τον καταλαβαίνω και απόλυτα, γιατί έχει ακόμα τα κλειδιά της πρώην. Το καταλαβαίνω, μου έχει τύχει και εμένα. Για μια ώρα δύσκολη. Ξεμένουν. Όχι, μα ξεμένει, παιδιά. Υπάρχει μια ασφάλεια. Όταν ένας δικός άνθρωπος έχει τα κλειδιά, σε περίπτωση που. Εντάξει, αν είναι ένας δικός άνθρωπος, εμένα τα έχει ξέρω εγώ, Κωνστάκη. Αν το είχε πρώην, εγώ θα φοβόμουν. Ξέρω εγώ, όλοι μας.
Θέλω λίγο να περάσουμε στην ανάρτηση που έκανε... Συγγνώμη. Όχι, όχι, η Ζέτα, επειδή δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό, αγάπη μου. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Πάρα πολύ στενάχρονο. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορείς να κρίνεις, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Δηλαδή, αναφέρομαι στα σχόλια που κάνει ο κόσμος τώρα κάτω από. Βρίζει τον πρώην της. Ναι. Παιδιά, ο από το προφίλ του πρώην της. Όπως και να έχει, επειδή υπάρχουν όμως παιδιά, δεν μπορείς να κρίνεις και συμφωνώ ότι πώς νιώθει ο καθένας σε τόσο ευαίσθητα πράγματα. Όμως επειδή υπάρχουν παιδιά, έχω έναν μεγάλο προβληματισμό για τη δημοσιοποίηση κάποιων λεπτομεριών. Κάνε τον κόσμο κοινωνό μια κατάσταση που. Ναι. Σέβομαι το information, δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα περνάει δύσκολα. Ωραία. Και αν ισχύουν αυτά που λέει, για κανέναν άνθρωπο, για μια γυναίκα, πόσο εύκολο είναι δηλαδή να πηγαίνει στον άλλον, αυτό περιγράφει και του λέει. Υπάρχει άλλη, το ξέρω. Εγώ σου λέω ότι ισχύουν όλα. Δεν ισχύει. Εγώ σου λέω ότι λέει αλήθεια μέχρι κεραία. Ναι, αλλά αυτή η γυναίκα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι σπαράλια, είναι κομμάτια. Και για να φτάσει στο σημείο να κάνει τέτοια. Δεν σου λέω, δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί και με αυτό έχω ξεκινήσει. Ούτε εγώ. Αλλά πρέπει να δεχτώ από ένα σημείο και μετά κάνει μια επιλογή και λε: εγώ μόνο μου δεν αντέχω, θέλω να το μοιραστώ. Ή από την άλλη λε: εγώ επειδή υπάρχουν τρία παιδιά ή επειδή θέλω να προστατέψω μια εικόνα, δεν μιλάω. Για να πω, για αλλά είναι, υπάρχει επειδή... και. Η κοίτα, στιγμή στοχεύεται ένας άνθρωπος είναι πολύ δεν σημαντικό. Επειδή η γυναίκα προφανώς περνάει πολύ δύσκολο, όπως λες και το εντοπίζει σωστά, όμως θα έπρεπε η διέξοδός της να είναι κάποια άλλη βοήθεια. Και νομική εννοείς. Όχι απαραίτητα νομική, έστω φιλική κάποια. Και όχι να είναι η διέξοδός της μία ανάρτηση. Είναι κρίμα να είναι η διέξοδός σου μία ανάρτηση, γιατί δεν είναι και ουσιαστική βοήθεια. Γιατί όντως περνάει όπως λες δύσκολα. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι η διέξοδός. Για μισό λεπτό. Ο οποίος σίγουρα στοχοποιείται για πράγματα που μπορεί να ισχύουν, μπορεί και για να μην. Για περιέγραψε κάτι το οποίο ο άνθρωπος ο άλλος κυκλοφορεί δημόσια. Αυτό ήθελα είναι να ένα πω, δημόσιο πρόσωπο η Ζέτα. Δηλαδή θέλω να πω άρα, ότι ο άλλος πρώτα έκανε μας έχει κάνει. Αυτό λέει. Δεν ξέραμε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι και τώρα μάθαμε τι συνέβη. Περιγράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα στην ανάρτηση ότι έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος την κορόιδευε και μετά από ένα πρόβλημα υγείας που της προέκυψε γινόταν δημόσια εν αγνία της και έπρεπε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους γιατί και εκείνη έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση έχοντας αυτά τα τρία παιδιά. Γιατί να απολογείται αυτός, απολογείται και στα τηλέφωνα που την παίρνει. Άρα ποιος πρέπει αυτή τη στιγμή δηλαδή, να κινηθεί διαφορετικά, ας πούμε. Είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα σημεία. Συμφωνώ και αν δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να ξέρει. Αυτές οι αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και όταν τις παίρνεις μετά έχεις και τις συνέπειές του. Σωστά. Γιατί αυτό θα την ακολουθήσει. Μπορεί να ήταν η σωστή απόφαση, μπορεί και όχι. Επίσης, το να μην μιλήσεις πάλι σε ακολουθεί. Και βέβαια. Μπορεί να καταλήξεις να αρρωστήσεις, γιατί δεν μιλάς, δεν μιλάς, δεν μιλάς. Έχει σημασία το πού μιλάς. Καθόμαστε και το σχολιάζουμε εμείς τώρα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάει μια νεαρή κοπέλα, που αν δεν το ξέρουμε, δεν θα το σχολιάζουμε. Εμείς τη θέλουμε όπως και να έχει μια φυσικά, να μεγάλη αγκαλιά.